να μην καθυστερώ και άλλο και να δούμε το Γιώργο το Ματσάγκο τι έχει να μας πει, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα φίλοι, καλησπέρα στα παιδιά εκεί στο κοντρόλ. Λοιπόν, σ' ακούμε τι έχεις να μας πεις για αυτή την περίφημη επιρροή που μας επηρεάζει και νωρίτερα από ό,τι μου είπες και εσύ. 15 μέρες πριν και 15 μέρες μετά που γίνεται στις 19 Οκτωβρίου. Αναλυτικά θα μας τα πεις για όλα τα ζώδια, τι θα φέρει στα ζώδια, τι θα φέρει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον τον κόσμο, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο. Το πρώτο φυσικά και είναι η έκλειψη της Σελήνης στις 19 του μήνα, γίνεται στο ζώδιο του Κρυού. Πρόκειται για την τελευταία σεληνιακή έκλειψη της φετινής χρονιάς και ίσως και την πιο δύσκολη, καθώς συμβαίνει στο πρώτο από τα παραδοσιακά ζώδια, ένα ζώδιο της φωτιάς που συνδέεται με τις εκρήξεις, με τις δυναμικές αλλαγές, ενίοτε και με την επικράτηση βίαιων καταστάσεων. Πρόκειται για την τελευταία έκλειψη της Σελήνης για το 2013, με μικρό σχετικά μέγεθος, πλήρως ορατή από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ωστόσο επειδή πρόκειται για έκλειψη παρασκιάς, το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό με γυμνό μάτι. Μάλιστα, για όσους θέλουν να μάθουν λίγο περισσότερο για το θεματάκι αυτό, η έκλειψη γίνεται στην αλλαγή της ημέρας ανάμεσα στις 18 με 19 του μήνα. Η έναρξη της έκλειψης στην Ελλάδα γίνεται γύρω στη 1 παρά 10 τα ξημερώματα, όπου η Σελήνη μπαίνει στην παρασκιά της Γης. Στις 3 παρα 10 έχουμε το μέγιστο της έκλειψης και στις 5 παρα 10 τα ξημερώματα έχουμε το τέλος της έκλειψης της παρασκιάς. Όπως είπες και εσύ, η επιρροή κάθε έκλειψης ξεκινά 14 με 15 μέρες πριν από την εκδήλωση του φαινομένου και επεκτείνεται 14 με 15 μέρες μετά την έκλειψη, δηλαδή καλύπτει έναν σεληνιακό μήνα. Άρα ήδη βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή της, η οποία αναμένεται να τελειώσει με την εκδήλωση της επόμενης έκλειψης που γίνεται στις 3 Νοεμβρίου στο Σκορπιό. Μάλιστα, από τις 19 του μήνα, από την εκδήλωση του φαινομένου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου που έχουμε τη Νέα Σελήνη και την έκλειψη στο Σκορπιό, έχουμε το μεσοδιάστημα των εκλείψεων, ίσως και το πιο επικίνδυνο θα έλεγα διάστημα, μιας και εκεί θα έχουμε και τον ανάδρομο Ερμή. Τι θα φέρει τώρα αυτή η έκλειψη? Για άλλη μια φορά ήδη το έχουμε δει να γίνεται, καθώς όπως είπαμε η επιρροή ήδη έχει ξεκινήσει. Ο λαός στην Ελλάδα θα οδηγηθεί σε απεργίες και κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Οι εντάσεις είναι αναπόφευκτες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι πού θα οδηγήσουν. Τα ζώδια τώρα που είναι περισσότερο ευάρωτα στην έκλειψη είναι αυτό του παρορμητικού σταυρού, δηλαδή η κρυή, η καρκίνη, η ζυγή και η εγώκυγρη και κυρίως όσοι έχουν γεννηθεί γύρω στις 15 Απριλίου, στις 17 Ιουλίου, στις 18 Οκτωβρίου και στις 15 Ιανουαρίου. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να το πούμε εδώ ότι σε κάθε έκλειψη ήθιστε τα μουγκρίσματα του εγκέλωδου ανά την Ιφίλιο να γίνονται πιο έντονα, ενώ δεν αποκλείονται και γεωφυσικά φαινόμενα και στη χώρα μας. Η Τουρκία, που ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, φαίνεται ότι θα κτυπηθεί από τις εκλείψεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και καθώς από εδώ και μπρος και για 2 χρόνια περίπου οι περισσότερες εκλείψεις θα αφορούν τον παρορμητικό σταυρό, δύο χώρες που ανήκουν στην ομάδα αυτή των ζωδίων, το έχουμε ήδη πει αυτό σε προηγούμενες εκπομπές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, θα ανήκουν στις επισφαλές κατά κάποιο τρόπο περιοχές του πλανήτη, είτε λόγω οικονομικών είτε άλλων προβλημάτων. Βλέπουμε ήδη μάλιστα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανήκουν στο ζώδιο του καρκίνου. Να πούμε επίσης τώρα και για το δεύτερο αστρολογικό γεγονός, να σας προειδεάσω. Αυτό δεν είναι άλλο από την ανάδρομη πορεία του Ερμή, η οποία ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου και η οποία θα συνδύνει σε κάποια εμπόδια και σε καθυστερήσεις. Αυτό το λέω, το ταιριάζει λίγο η παροιμία Κάλιο γαϊδωρόδανε παρά γαϊδωρογύρευε, γιατί μια η εκλείψη από μια πλευρά και μια από τις 21 ο Ερμής ανάδρομος μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα σας έλεγα ό,τι σημαντικές δουλειές έχετε να κάνετε, τουλάχιστον που αφορούν στη δικαιοδοσία του Ερμή, όπως ας πούμε συμβόλαια, όπως ας πούμε ένα σημαντικό ταξίδι, να το κάνετε μέχρι τις 21 ή καλύτερα μετά από τις 10 Νοεμβρίου. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τώρα τα ζώδια και πώς αυτά θα επηρεαστούν από την έκλειψη της Σελήνης στις 19 του μήνα, η οποία, όπως είπαμε,
ήδη βρίσκεται σε ισχύ. Ξεκινάμε φυσικά παραδοσιακά με τους κρυούς. Κρύοι, η πανσέλινος και η έκλειψη που σχηματίζεται στο ζώδιό σας δεν είναι τελικά άσχημη για σας. Αντίθετα, είναι θαυμάσια για να συλλέξετε τους καρπούς των προσπαθειών που καταβάλατε πρόσφατα. Οι ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές και αισθηματικές σχέσεις θα κρυθούν και αν αποδειχθούν υγιείς θα αναθερμανθούν. Οι ελεύθεροι θα γίνετε πιο κοινωνικοί, θα κάνετε καινούργιες γνωριμίες, θα ερωτευτείτε. Πάντως, η σταθερότητα σε μια νέα σχέση θα εξαρτηθεί από την οριμότητα που θα την αντιμετωπίσετε. Έτσι, όσοι έχετε σταθερή σχέση, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον σύντροφό σας που δεν αποδέχεται την αυξημένη κοινωνικότητα ή της παρέας σας. Η καλή όμως ψυχική κατάσταση και η θετική στάση σας προειδεάζουν για τα θαυμάσια αποτελέσματα των συναλλαγών σας. Μην αφήσετε καμία ευκαιρία να προμετάλλευτεί, χρησιμοποιώντας παράλληλα και ένα φίλτρο αξιολόγησης των προτάσεων που σας γίνονται, ώστε να μην χάνετε χρόνο και σπαταλάτε ενέργεια. Η δημιουργικότητά σας θα έχει και υλικό αντίκρισμα. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε όλες τις πιθανότητες για σημαντικές επιτυχίες. Ο έρωτας μέσα από το φιλικό τοξό της σας κλείνει πονηρά το μάτι. Οι αδέσμευτοι έχετε τα μάτια σας ανοιχτά στη διάρκεια μετακινήσεων ή ταξιδιών, αφού κάπου εκεί έξω κυκλοφορεί ένας εκρηκτικός πειρασμός για σας. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, με την σεληνιακή έκλειψη στον κρυό, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας. Οι συνθήκες που επικρατούν μπορεί να μην είναι καλύτερες και θα πρέπει να ελέγξετε την ανησυχία σας και να περιορίσετε την επιθετικότητά σας για να μην χειροτερέψετε την κατάσταση. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε την ψυχραιμία σας ώστε να αποφύγετε προστριβές για να μην χάσετε το δίκαιο αλλά και τα δικαιώματά σας. Να θυμάστε ότι πρόκειται να σας δοθούν ευκαιρίες ανόδου αν διατηρήσετε τώρα μια ουδέτερη στάση. Εξαιρετικά ευχάριστα τα νέα για τα οικονομικά σας που δέχονται την εύνοια της δικής σας Αφροδίτης. Υπάρχει γύρω σας ένας κόσμος ευκαιριών Ταύροι με τη μορφή ανθρώπων με θετική άβρα που ζητούν τη γνώμη, τη ματιά σας, την υποστήριξή σας και την αγάπη σας. Αποφασίστε με τι ή με ποιον θα ασχοληθείτε σοβαρά, ζητώντας από την ενόραση να σας οδηγήσει εκεί που η λογική υψώνει τα χέρια. Ένα ξεκαθάρισμα μάλλον είναι απαραίτητο και μπορεί να γίνει με γλυκό και με ήρεμο τρόπο. Οι στόχοι σας είναι κοντά στην πραγματοποίησή τους. Έχετε πείσει για την αξιοπιστία σας και αυτό θα μετρήσει πολύ στην εξέλιξη αλλά και στην πορεία σας. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, οι πλανητικές όψεις και φυσικά η έκλειψη που γίνεται στον κρυό στις 19 του μήνα σας βοηθούν να κατακτήσετε ένα σημαντικό επαγγελματικό στόχο και παράλληλα να έχετε τις οικονομικές απολαβές που σας αξίζουν. Ωστόσο, οι σπατάλες που πιθανότατα κάνατε πρόσφατα έχουν οδηγήσει τα οικονομικά σας μάλλον σε αδιέξοδο και είναι σκόπιμο να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με σοβαρότητα. Φυσικά, τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ίσως χρειαστεί να βάλετε ένα μακρυπρόθεσμο πρόγραμμα και να το ακολουθήσετε πιστά. Με τους κατάλληλους χειρισμούς και την υποστήριξη των φίλων και των κοινωνικών γνωριμιών σας, θα καταφέρετε να απεγκλωβιστείτε. Πολύ μάλιστα θα αφοσιωθείτε σε ένα νέο χόμπι. Οι οικογενειακές τώρα υποθέσεις λόγω Άρη στην Παρθένο θα έχουν προτεραιότητα, αλλά δεν αποτελούν το μόνο σας ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό. Μια καινούργια γνωριμία θα αποδειχθεί πολύ σημαντική, ακόμα και αν δεν έχει αισθηματική, αλλά φιλική κατάληξη. Φροντίστε λίγο περισσότερο μόνο δίδυμοι τον εαυτό σας. Μαζέψτε όση θετική ενέργεια μπορείτε που θα σας χρειαστεί στον επαγγελματικό στίβο. Με τον περίσσιο δυναμισμό σας και την ανάγκη για αυτοπροβολή, μπορεί να κάνετε κάποιους να νιώσουν άβολα ή να ξεσηκώσετε διαμαρτυρίες και ενοχλημένα βλέμματα. Τα σχέδια ωστόσο που κάνετε τώρα θα υλοποιηθούν σχεδόν άμεσα, αρκεί να μην παρασυρθείτε από την υπεροψία και τον εγωισμό. Και όπως είπαμε, εάν έχετε κάποιες πολύ σημαντικές δουλειές να κάνετε, μην τις αφήνετε για μετά τις 21 του μήνα που ο δικός σας ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, με την έκλειψη στο μεσουράνιο του οροσκοπίου σας θα δείτε τους ρυθμούς σας να εντείνονται προκειμένου να ικανοποιήσετε όλες τις φιλοδοξίες σας. Τόσο τα επαγγελματικά σας όσο και τα οικονομικά σας θα πάρουν μια ανωδική πορεία, ενώ αν ανήκετε στους τολμηρούς που παίρνουν εύκολα ρίσκο, οι κατάλληλες στρατηγικές θα σας οδηγήσουν σε σίγουρη επιτυχία.
Η έκλειψη σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας περίοδου αυξημένης κοινωνικότητας, αλλά και εκπλήρωσης στόχων. Στην αισθηματική ζωή κάνετε σχέδια για το μέλλον. Η προσοχή σας ωστόσο στρέφεται στα επαγγελματικά και στις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Η επιθυμία σας να δημιουργήσετε μια σταθερή επαγγελματική βάση ίσως απαιτεί αυξημένες προσπάθειες, γεγονός που προκαλεί τη δυσαρέσκεια του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ωστόσο, το έδαφος είναι εξαιρετικά πρόσφορο αυτό το διάστημα και δεν θα πρέπει να το βάλετε κάτω. Η αναγνώριση βρίσκεται πολύ κοντά και η επιβράβευση θα συνοδευτεί από μια αύξηση των αποδοχών σας που θα σας γεμίσει αυτοπεποίθηση αλλά και ηθική ικανοποίηση. Μετά από αυτές τις εξελίξεις πιστεύω ότι όλες οι προσωρινές προστριβές θα ξεχαστούν. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, η έκλειψη της Σελήνης πραγματοποιείται στις 19 του μήνα στον ένατο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου και εάν και εφόσον τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας έχουν σταθεροποιηθεί, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την επιρροή για να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να το κάνετε μέχρι τις 21 του μήνα ή μετά από τις 10 Νοέμβρη, γιατί όπως είπαμε, από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ο ανάδρομος Ερμής είναι πολύ πιθανό να φέρει κάποια προβληματάκια, ιδιαίτερα στη διάρκεια των μετακινήσεων. Τώρα, αυτό το ταξιδάκι μπορεί να σας κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά είστε διατεθειμένοι να χαρίσετε αυτή την πολυτέλεια στον εαυτό σας. Στο κάτω-κάτω, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον χρόνο δεν σας χαρίστηκε τίποτα. Δουλέψατε με το παραπάνω και τώρα δικαιούστε να το απολαύσετε. Η πιο τολμηρή από εσάς, μάλιστα, θα σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κάνετε μια μετακίνηση σε άλλη χώρα. Όπως καταλάβατε, λέοντες, είστε από τους πιο ευνοημένους αυτής της περίοδου, καθώς ο δημιουργικός ίστρος και το πολύστροφο μυαλό σας επεξεργάζονται ιδέες και έναν πολύ αξιόλογο σχεδιασμό μιας νέας επαγγελματικής αλλά και προσωπικής εκολοκτώμενης επιτυχίας. Υπάρχει ακόμα λίγο άγχος, έκλειψη είναι αυτή, αλλά πολύ γρήγορα θα ηρεμήσετε και θα καθοδηγήσετε όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά πιστεύω και μια μικρή ομάδα ανθρώπων στην υλοποίηση ενός σημαντικού οράματος. Τα πλάνα σας είναι πραγματικά αξιόλογα και με την δυναμική προώθηση θα μπορέσετε να καταφέρετε τα ακατόρθωτα. Έχετε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των αγαπημένων ανθρώπων σε όλες τις προσδοκίες σας. Εξάλλου, και οι ερωτικές συναλλαγές σας βελτιώνονται σημαντικά, καθώς η Αφροδίτη περνά στον τοξότη και το πέμπτο ηλιακό σας σπίτι, αυτό που σχετίζεται άμεσα με τον έρωτα αλλά και με τα παιδιά σας. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, η ενασχόληση με τα οικονομικά σας και τις τυχόν επενδύσεις που έχετε στο μυαλό σας μπορούν να ολοκληρωθούν με την έκλειψη της Σελήνης που πραγματοποιείται στις 19 του μήνα. Αρχίστε λοιπόν από τώρα. Αν πάλι δεν σας απασχολεί κάτι τέτοιο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσετε ακόμα και το επόμενο ταξίδι σας. Αυτό φροντίστε και εσείς να το κάνετε πριν τις 21, όσο ο Ερμής, ο δικός σας κυβερνήτης, θα βρίσκεται ακόμα σε ορθή πορεία και σύν της άλλης θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον σας. Καλό θα ήταν επίσης να τακτοποιήσετε τις επαγγελματικές σας εκκρεμότητες, ώστε να είστε ξένιαστοι για τις επόμενες ημέρες. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο. Λόγω του Άρη στο ζώδιό σας, ώρες-ώρες τα νεύρα σας θα είναι σε πρώτο πλάνο, αφού η εξομάλυνση κάποιων δυσάρεστων καταστάσεων μέσα από τον κάπως δύσκολο διάλογο κρίνεται απαραίτητη. Αποφύγετε να απαντήσετε σε προκλητικές συμπεριφορές και φροντίστε να μην εκτίθεστε σε σχόλια και κουτσομπολιά, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Όλα παίρνουν πάντως καλύτερη τροπή, καθώς επανακάμπτει η διάθεση για ειρήνη και η επιλογή σας πλέον είναι η αρμονία και τίποτα άλλο. Εξάλλου, έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά, ξέρετε πλέον πολύ καλά τι χρειάζονται οι άλλοι για να νιώσουν καλά και απλόχερα πιστεύω ότι τους το προσφέρετε. Η καθημερινότητά σας με αυτή την έκλειψη στον κρύο γίνεται πολύ πιο όμορφη και η φυσική σας κατάσταση με λίγο γυμναστήριο πιστεύω το ίδιο καλή. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγοί, καταρχάς η σεληνιακή έκλειψη που κορυφώνεται γίνεται στις 19 του μήνα στο πολικό απέναντι δηλαδή από το δικό σας ζώδιο του κρύου, στρέφει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον σας
στις σχέσεις σας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές είτε είναι συναισθηματικές, καθώς μάλλον πολλοί από εσάς διαπιστώνετε ότι ο σύντροφός σας ή οι συνεργάτες σας δεν συμμερίζονται τα προβλήματά σας και το γεγονός αυτό σας δημιουργεί κατά καιρού εις καιρόν άγχος. Περιμένετε να περάσει λίγο η επιρροή του φαινομένου, το οποίο, όπως είπαμε, κορυφώνεται στις 19. Ωστόσο, μέχρι τις 21 του μήνα, με τον Ερμή σε ορθή πορεία, κάντε έναν ουσιαστικό διάλογο που θα σας βοηθήσει είτε να λύσετε τις διαφορές σας, είτε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Να θυμάστε μέσα σε όλα ότι η γλυκύτητα και ο δυναμισμός, αλλά και η διπλωματία, είναι τα δυνατά όπλα του ανανεωμένου εαυτού σας. Πιστεύω ότι αυτή την περίοδο, και μάλιστα με την Αφροδίτη σε πάρα πολύ καλή θέση, γοητεύετε το περιβάλλον σας, επηρεάζοντας ανθρώπους και καταστάσεις με την παρουσία, αλλά και με το θετικό λόγο σας. Η γοητευτική εικόνα σας και η ευχάριστη παρουσία σας δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον έρωτα, όπου όλα είναι πιθανά. Να πούμε εδώ ότι εσάς τους ζυγούς, νέες γνωριμίες με άτομα που μπορεί να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σας ή ακόμα και να αλλάξουν το αισθηματικό σκηνικό σας, είναι πάρα πολύ πιθανές. Επίσης, τα οικονομικά σας είναι σε καλύτερη πορεία, αν και λόγω του χρόνου στο δεύτερο ηλιακό σας οίκο, τα έκτακτα έξοδα δεν σας εγκαταλείπουν τελείως, ούτε φαίνεται ότι θα σας εγκαταλείπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δείξτε λιγάκι προσοχή σε αυτό, προσέξτε λίγο πού ξοδεύετε τα χρήματά σας και πού κάνετε τις επενδύσεις σας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί. Καταρχάς, η Πανσέλινος που διαμορφώνεται στις 19 του μήνα είναι και η τελευταία σεληνική έκλειψη της φετινής χρονιάς και η επόμενη έκλειψη, η οποία είναι η ηλιακή, θα γίνει στο δικό σας το ζώδιο στις 3 του Νοέμβρη. Έτσι, έχετε τη μοναδική ευκαιρία να αλλάξετε πολλά πράγματα στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας. Μια πολύ καλή επιλογή θα ήταν να κόψετε τυχόν κακές συνήθειες, οτιδήποτε σημαίνει αυτό, και να ακολουθήσετε έναν πιο υγιεινό, θα έλεγα, τρόπο ζωής που θα σας ωφελήσει τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Θετικές αλλαγές μπορείτε να πετύχετε και στο εργασιακό σας περιβάλλον, κυρίως αν κρίνεται απαραίτητος ένας επαγγελματικός εξοπλισμός, όσο ακριβώς και αν είναι αυτός. Όλα αυτά που σας λέω θα πρέπει να ξεκινήσουν μέχρι τις 21, όσο δηλαδή ο Ερμής θα βρίσκεται σε ορθή πορεία και στο δικό σας το ζώδιο. Τώρα, εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι η σεληνιακή μάλλον έκλειψη στις 19 σας υπενθυμίζει την αξία των χρημάτων, τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν μεγάλη σημασία αυτή την περίοδο. Έτσι κι αλλιώς, πολλούς από εσάς φαντάζομαι ότι ήδη θα έχουν αποκτήσει. Έτσι, θα χρειαστεί να μελετήσετε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να βγείτε από αδιέξοδες ή περίεργες καταστάσεις και να διαμορφώσετε μια ισχυρή βάση που θα σας επιτρέψει να ζείτε με λιγότερο άγχος. Στον επαγγελματικό τομέα θα βγάλετε στην επιφάνεια ικανότητες και ταλέντα που είχατε αφήσει αναξιοποίητα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι θα εκπλήξουν ευχάριστα τους ανωτέρους σας. Βελτίωση όμως θα υπάρξει και στην αισθηματική σας ζωή, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε τις πρόσφατες ρήξεις οι οποίες πιθανότητα έγιναν όσο καιρό βρισκόταν και θα βρίσκετε βέβαια ο Κρόνος στο δικό σας το ζώδιο. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, καταρχάς, η έκλειψη της Σελήνης πραγματοποιείται στις 19 του μήνα σε έναν πολύ ευνοϊκό τομέα του οροσκοπίου σας, από όπου θα σας δώσει την ευκαιρία να διασκεδάσετε αρκετά και να περάσετε χρόνο με τον σύντροφό σας ή με το πρόσωπο εκείνο το οποίο σας ενδιαφέρει ερωτικά. Ωστόσο, επειδή η Σελήνη σχετίζεται πάντα και με τα οικονομικά σας και επειδή η Σελήνη είναι αυτή η οποία υποφέρει σε μια σεληνιακή έκλειψη, καλό θα ήταν να μην το παρακάνετε και να μην ξεπεράσετε τα όρια των οικονομικών σας, να σεβαστείτε δηλαδή τον προϋπολογισμό σας. Εξάλλου, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου η Αφροδίτη σας προτρέπει να δημιουργήσετε ένα όμορφο οικιακό περιβάλλον και να απολαύσετε ήρεμες στιγμές με την οικογένειά σας. Ίσως μάλιστα είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσετε και το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και τον μελλοντικό σας σύντροφο,
στα μέλη της οικογένειάς σας. Η έκλειψη που γίνεται στον 5ο ηλιακό σας οίκο, στο κομμάτι του έρωτα δηλαδή, εγγενιάζει μια θετική περίοδο για την αισθηματική ζωή σας. Έτσι, είτε ενδιαφέρεστε να αναθερμάνετε μια σχέση που έχει κλονιστεί τοξότες, είτε ψάχνετε για ένα καινούργιο έρωτα, πιστεύω ότι η τύχη είναι και θα είναι μαζί σας. Το φαινόμενο εξάλλου της έκλειψης θα σας οθήσει να βάλετε σε νέες βάσεις τη σχέση σας και να αποφασίσετε τις μελλοντικές εξελίξεις, αυτές που εδώ και καιρό εποάζουν στο μυαλό σας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, πιστεύω ότι θα έχετε σημαντικά ωφέλη αυτό το διάστημα από τη δουλειά σας. Μάλιστα, όσοι βρίσκεστε σε ανεργία, θα έλεγα ότι θα έπρεπε αυτό το διάστημα της έκλειψης να ψάξετε λίγο πιο έτσι επισταμένα για την επόμενη απασχόλησή σας. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, καταρχάς αυτή την περίοδο δεν θα πρέπει να παραμελήσετε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις ακόμα και αν συναντήσετε τις αντιρρήσεις της οικογένειάς σας, καθώς η τελευταία έκλειψη της Σελήνης, που όπως είπαμε πραγματοποιείται στις 19 του μήνα, θα κρίνει την πρόοδό σας. Ακόμα και αν νομίζετε ότι η προσπάθειά σας δεν αναγνωρίζεται ή ότι μένετε κολλημένοι εδώ και καιρό και ίσως μάλιστα να μην έχετε πολύ άδικο, πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα για εσάς. Παράλληλα, πολλοί από εσάς θα μπορούσατε τώρα να μετατρέψετε ένα χόμπι σας σε μια δημιουργική εργασία που ακόμα και αν δεν σας αποφέρει μεγάλα έσοδα, θα σας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Οικογενειακά λοιπόν και οικιακά θέματα, θέματα σπιτιού, θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον σας με την έκλειψη που γίνεται στον 4ο ηλιακό σας οίκο. Πολλοί από εσάς θα εξετάσετε την πιθανότητα ακόμα και να αλλάξετε το τόπο διαμονής, ενώ άλλοι θα ξεκαθαρίσετε περιουσιακές και κληρονομικές εκκρεμότητες που σας προκαλούσαν πόνο κεφάλους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλλοι μάλιστα ίσως βρείτε τα λεφτά τα οποία χρειάζεστε για να μπορέσετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι σας εν ώψη του χειμώνα. Αν πάλι βρίσκεστε σε διαπραγματεύσεις για την αγορά ενός νέου ακινήτου, μπορείτε να τις ολοκληρώσετε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, ωφελούνται μέσα σε όλα και οι αγοροπολισίες των ακινήτων για σας. Άλλωστε, πιστεύω ότι τα οικονομικά σας σιγά σιγά μπαίνουν σε έναν καλύτερο δρόμο, σε έναν πολύ πιο καλό δρόμο, και αυτό το γεγονός σας προσφέρει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τις πιο συμφέρουσες αγορές για εσάς. Αν έχετε συγγενείς στο εξωτερικό, να ξέρετε ότι μάλλον θα έχετε και εκπλήξεις, γιατί πιθανότατα θα σας επισκεφτούν αυτό το διάστημα. Και επειδή δεν ακούσετε πολλά για τα ερωτικά σας, εδώ θα πρέπει να σας πω ότι πολύ σύντομα, αρχές Νοεμβρίου, η Αφροδίτη θα επισκεφθεί το δικό σας το ζώδιο και θα μείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα σε αισθηματικά ή στον ερωτικό γενικότερα τομέα, πάρα πολύ σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν το πολύ προς το θετικότερο για εσάς. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Υδροχώοι, η έκλειψη στο φιλικό κρυό θα σας δώσει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε καταστάσεις στον επαγγελματικό στίβο. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για το κομμάτι της επικοινωνίας σας και για να δείξετε την αξία σας, να κατακτήσετε τη θέση που φλερτάρετε ή ακόμα να αυξήσετε τα εισοδήματά σας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ομολογουμένως για όλους μας. Στην αισθηματική ζωή σας θα ανακαλύψετε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας που θα σας φέρει πιο κοντά με τον σύντροφό σας, με το άτομο εκείνο το οποίο σας ενδιαφέρει ερωτικά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ελεύθεροι θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 στον εργασιακό σας χώρο. Από εκεί θα μπορούσε να προέλθει το νέο σκοτεινό ή φωτεινό αντικείμενο του πόθου σας. Εξίσου θεαματική όμως προβλέπεται και η κοινωνική ζωή σας, καθώς θα υπάρξουν προσκλήσεις και προκλήσεις μέσα από τις κοινωνικές γνωριμίες σας για νέες γνωριμίες, για νέα επιτεύγματα, για νέες δουλειές. Η έκλειψη στον κρυό σας βοηθά επίσης να εκφράσετε πιο εύκολα τα συναισθήματά σας και να βρείτε την απήχηση που επιδιώκετε από τους άλλους.
συναντήσεις με άτομα που σας γοητεύουν, αλλά και καινούργιες γνωριμίες θα εξελιχθούν θετικά με τη βοήθεια πρώτα απ' όλα της Αφροδίτης στο θηλυκό τοξότη, η οποία επιπλέον θα βοηθήσει να ξεπεραστούν όσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε υπάρχουσες σχέσεις. Οι μετακινήσεις γενικότερα ευνοούνται σε την περίοδο και αν σας δοθεί ευκαιρία να προγραμματίσετε ένα ταξίδι με τον σύντροφό σας, σίγουρα θα περάσετε υπέροχα και θα δεθείτε περισσότερο. Εάν πάλι τώρα σκέφτεστε να αλλάξετε αμάξι και θέλετε να το κάνετε την αμέσως επόμενη περίοδο, προτιμήστε το διάστημα μέχρι τις 21 του μήνα ή αφήστε το καλύτερα μετά τις 10 Νοεμβρίου, όταν θα έχουν τελειώσει οι εκλήψεις και όταν θα ο Ερμής από τις 10 Νοέμβρη θα είναι σε ορθή πορεία, γεγονός που θα σας επιτρέψει να κάνετε μια καλύτερη επιλογή σε τετράτροχο. Και πάμε να δούμε τους ιχθύες. Οι ιχθύες σημαντικές αλλαγές προετοιμάζονται για σας κάτω από το φως της Πανσελίνου στις 19 του μήνα σε πολλούς τομείς της ζωής σας. Στην πρώτη θέση φυσικά τα οικονομικά σας, καθώς πρόκειται να κάνετε πολύ σημαντικές κινήσεις σε αυτό τον τομέα. Θα μπορούσε να είναι μια αξιολόγη αγορά, θα μπορούσε να είναι μια επένδυση, θα μπορούσε ακόμα να είναι μια αποδοχή κληρονομικών στοιχείων και όλα αυτά ίσως να σας βγάλουν και από τον προϋπολογισμό σας και να χρειαστεί να περικόψετε κάποιες πολυτέλειες που είχατε μέχρι τώρα. Όσοι τώρα από εσάς έχετε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν σε χρέη, δάνεια, σε πιστωτικές κάρτες, φροντίστε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και μάλιστα κάντε το μέχρι τις 21 του μήνα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι τα επαγγελματικά σας πηγαίνουν θαυμάσια και σας επιτρέπουν πλέον να ταινίσετε το μέλλον με αισιοδοξία. Η έκλειψη στον κρυό, πέρα από τα οικονομικά, εγκαινιάζει μια περίοδο νέων επιτευγμάτων. Πέρα από τα οικονομικά, θα σας κάνει και ιδιαίτερα κοινωνικούς, με αποτέλεσμα να γνωρίσετε αρκετά ενδιαφέροντα άτομα που θα σας προσφέρουν πολλές εμπειρίες, θα σας οριμάσουν, ενώ παράλληλα θα σας κατευθύνουν σε νέους ορίζοντες. Αν είστε ελεύθεροι, είναι πιθανό να δημιουργήσετε μια σχέση που θα εξελιχθεί πολύ σοβαρά και δεν αποκλείεται ακόμα και να καταλήξει σε γάμο. Οι μελέτες, τα ταξίδια και η προσωπική σας ανάπτυξη είναι τομείς που θα σας φέρουν ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. Αλλά να επαναλάβω εδώ και σε εσάς, εάν πρόκειται να κάνετε ένα ταξίδι μέσα στην αμέσως επόμενη περίοδο, φροντίστε να το προγραμματοποιήσετε είτε μέχρι τις 21 του μήνα, είτε μετά τις 10 Νοεμβρίου. Την περίοδο από 21 Οκτώβρη μέχρι 10 Νοεμβρίου έχουμε την ανάδρομη πορεία του Ερμή και εκεί τα πράγματα θα πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρά όσον αφορά μετακινήσεις και ταξίδια, τα οποία θα μπορούσαν ακόμα και να κρύβουν κάποιες περίεργες έτσι καθυστερήσεις ή εκπλήξεις. Αυτά από μένα για τα 12 ζώδια και για την έκλειψη η οποία επίκειται στον κρυό. Όπως είπαμε, η έκλειψη αυτή μας επηρεάζει ήδη, έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει από την νέα σελήνη η οποία έγινε στον ζυγό και έχουμε μπει ήδη σε αυτή την περίοδο. Έχουμε και πιστεύω ότι όλοι μας θα περάσουμε ανέμακτα αυτή την περίοδο. Θα τα πούμε πολύ σύντομα και για την επόμενη έκλειψη η οποία θα γίνει στο Σκορπιό. Εσείς φροντίστε να έχετε θετική σκέψη όλοι. Πιστεύω ότι πρόκειται για να οι θετικές σκέψεις είναι αυτές που βοηθούν έτσι ώστε να περνάμε και τις πιο δύσκολες λίγο στιγμές μιας χρονιάς χωρίς προβλήματα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά, κακά, μέτρια. Τι να πω τώρα. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά θα τελειώσουν, δηλαδή όταν τελειώνει στις 3 Νοεμβρίου ή και παραπέρα. Έχουμε και άλλες μετά έτσι δύσκολες περιόδους, ας το πούμε. Να σου πω. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου καθώς έχουμε την ανάδρομη πορεία του Ερμή. Δεν είναι κάτι τραγικό, ωστόσο θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Επίσης, να πούμε ότι η έκλειψη στις 3 Νοεμβρίου δεν τελειώνει στις 3, αλλά συνεχίζεται και 14 μέρες παρακάτω. Πάμε δηλαδή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, όπου έχουμε και τη νέα σελήνη. Και ουσιαστικά η περίοδος των εκλήψεων επεκτείνεται και τελειώνει ουσιαστικά στις 17 Νοεμβρίου.
Οπότε θα χρειαστεί να είμαστε προσεκτικοί μέχρι αυτή την ημερομηνία που σας ανέφερα, μέχρι τη 17 του μήνα. Το επίκεντρο των δύο εκλήψεων είναι το πρώτο στις 18 προς 19 του μήνα, τα μεσάνυχτα, γιατί στην Ευρώπη πολλές χώρες θα ζήσουν αυτή την έκλειψη στις 18 του μήνα, είναι στα μεσάνυχτα. Μην ξεχνάτε, σε εμάς θα γίνει στη 1 η ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με επίκεντρο 18-19 περισσότερο, αλλά και στις 3 Νοέμβρη. Και ένα μυστικό ακόμα. Είπαμε ότι οι εκλήψεις επεκτείνονται 15 μέρες μετά, 14-15 μέρες μετά. Ακόμα και η τελευταία μέρα επιρροής, δηλαδή η 17η Νοεμβρίου, χρειάζεται προσοχή. Προσοχή θέλουν οι εκλήψεις 14 μέρες πριν, την 7η μέρα πριν, μια μέρα πριν την ημέρα της έκλειψης και το ίδιο αντίστοιχα για μετά, δηλαδή 7 και 14 μέρες μετά. Οπότε και η έκλειψη στις 3 Νοεμβρίου τελειώνει ουσιαστικά στις 17 του μήνα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πάντα ήσουν αναλυτικότατος και θα σε ξανά έχουμε μαζί μας. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής της σημερινής. Θα είμαστε πάλι μαζί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή γύρω στις 3 και κάτι. Καθημερινά. Πολλά φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας.